Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, της πρώτης μέρας δηλαδή. Και αποτελεί μεγάλη τιμή που έχουμε μαζί μας την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα μιλήσει για το τουρισμό ως τρόπο δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης και για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων. Κατόπιν θα έχουμε μια συνεδρία σε πλαίσιο ολομέλειας για να δούμε για τι ευθύνες έχει ο ιδιωτικός τομέας. Ευχαριστούμε την Υπουργό. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά με μεγάλη χαρά παραβρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια εξαιρετική βραδιά χθες βράδυ στα Esplanade και θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα για την άριστη οργάνωση, όπως πάντα. Είδαμε τη βραδιά χορού που εμπνεύστηκε από τον Έντζο Πιάνο, δίπλα στο κέντρο πολιτισμού, και πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά για όλες μας τις αισθήσεις. Ήταν απόλαυση. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κέντρο Πολιτισμού που ουσιαστικά έχουν οργανώσει για αυτή τη διμερίδα. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα οικονομικά προβλήματα του καιρού μας. Νομίζω ότι το ελληνικό έθνος θα πρέπει να επουλώσει τα τραύματα μιας δύσκολης συγκυρίας, όσο να τον πιο γρήγορα και αποδοτικά. Η ανεργία όμως, και ειδικά η ανεργία η οποία επηρεάζει τα πιο δραστήρια μέρη της κοινωνίας μας, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και δυσεπίλητο. Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων υπήρχε πάντοτε, αλλά νομίζω ότι έχουμε δει πόσο έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 5 χρόνια λόγω της ύφεσης. Βλέπουμε ότι επηρεάζει ένα πληθυσμό που έχει εξαιρετική εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι οι νέοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αγωνιούν για το πώς θα βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η δημιουργία νέων ευκαιριών χρειάζεται τόσο καινοτομία όσο και τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ο τουρισμός, κάλλιστα, μπορεί να είναι ο τομέας ο οποίος θα δώσει καρπούς γρήγορα και αποτελεσματικά. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι ο τουρισμός είναι κύριος μοχλός ανάπτυξης και ουσιαστικά βοηθάει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς είναι ένας κλάδος που μακροχρόνια θα υποστηρίξει την απασχόληση και το ΑΕΠ. Ο τουρισμός θα μπορέσει να μεταφέρει μια εικόνα αξιοπιστίας και σταθερότητας για τη χώρα και θα αποτελέσει υπόδειγμα για την προσέλκυση για ξένων και εγχώριων επενδύσεων. Και μάλιστα είναι αυτός ο κλάδος της οικονομίας που είχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι πολλές φορές έχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ύψης του επίπεδου. Και αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Και βλέπουμε ότι είμαστε ένας από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε ότι το 2013 ήταν χρονιά ανάκαμψης. Είχαμε πραγματικά αφήξεις ρεκόρ. Οι αφήξεις αυξήθηκαν κατά 15% και τα έσοδα κατά 16% περίπου. Φέτος βλέπουμε ότι τα στατιστικά φαίνονται ακόμα πιο ευίωνα. Η έρευνα της αγοράς έχουν δείξει ότι τους πρώτους 4 μήνες του 2014 οι αφήξεις θα έχουν αυξηθεί κατά παραπάνω από το 20%. Είμαστε σίγουροι ότι για τα καλά αποτελέσματα είναι είναι κάτι που προέκυψαν από τη σκληρή δουλειά και βλέπουμε ότι μόλις αναλάβουμε την εξουσία είχαμε ένα πολύ άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο έτσι ώστε να έχουμε την αξιοποίηση των πολλαπλών χαρακτηριστικών της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά έχουν υιοθετήσει διάφορα ρυθμιστικά μέτρα έτσι ώστε να διευκολύνουν τις επενδύσεις στη φιλοξενία, στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, για να διευκολύνουν τις διοικητικές υπηρεσίες και να βελτιώσουμε
το τουριστικό μας προϊόν. Θέλουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες και να επεκταθούν και βέβαια να μπορούν να απασχολήσουν κόσμο. Αυτή η κυβέρνηση για την περίοδο 2014-2020 θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους και τους κοινωνικούς πόρους κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Το νέο μοντέλο θέλει να προάγει την εξωστρέφεια των επιχειρησιών σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σχέδιό μας για την ανάπτυξη επικεντρώνεται στην καινοτομία και βέβαια εστιάζει στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να προωθήσουμε την βελτίωση της επιχειρηματικότητας σφαιρικά και βέβαια να έχουμε οριζόντιες και κάθετες συνεργασίες. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιβλεγμένο να επικεντρωθούμε σε κλάδους όπως τον τουρισμό που έχουν ουσιαστικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έχουν θετικούς ρυθμούς και προοπτικές ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να αναβαθμίσουμε, να βελτιώσουμε τους ανθρώπινους πόρους, να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων και να επεκταθούμε σε νέες υπηρεσίες. Το σχέδιό μας για τον τουρισμό περιέχει ένα διαφοροποιημένο προϊόν, το οποίο θα προσελκύσει πιο απαιτητικούς πελάτες, οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες οι οποίες είναι καινοτόμες και που ενέχουν και το θέμα της ψυχαγωγίας. Θα έχουμε νέους θεματικούς άξονες, όπως ιατρικός τουρισμός, πολιτισμικός, θρησκευτικός και τουρισμός που αφορά τον ίνο. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι θα μπορούσαν να, κάλλιστα να διαμορφώσουν τις συνθήκες έτσι ώστε να αντιστρέψουμε τις δημογραφικές τάσεις στις αγροτικές περιοχές. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ευίωνες προοπτικές, ειδικά τώρα που το τραπεζικό σύστημα φαίνεται ότι σταθεροποιείται και θα είναι πάλι μοχλός ανάπτυξης. Το Υπουργείο Τουρισμού θα δώσει το πράσινο φως για ένα έργο, το οποίο πιστεύω ότι θα αναστρέψει την κατάσταση της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια της φάσης οικοδόμησης και μετά, αυτά τα έργα θα μας δώσουν νέες θέσεις εργασίας άμεσα και έμεσα και θα είναι χιλιάδες. Αλλά δεν φιλοδοξούμε μόνο να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, διότι έχουμε πάρα πολλούς νέους επαγγελματίες, τους οποίους θα πρέπει να παροτρύνουμε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αυτοαπασχοληθούν. Και βλέπουμε ότι εκείνοι κλάδοι που σχετίζονται με τον τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για επενδύσεις τόσο σε επίπεδο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και αλλού. Βλέπουμε ότι οι τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας μας έχουν δώσει και πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπουμε ότι η Δυτική Πελοπόννησος μάλιστα έχει γίνει ένας κόμβος που προσελκύει νέους δυναμικούς επιχειρηματίες από την περιοχή που αξιοποιούν τις υπηρεσίες τους ως αυταπασχολούμενοι ή μέσω επιχειρήσεων μικρής κλίμακας. Βλέπουμε ότι για την τελευταία δεκαετία οι υπηρεσίες και η καινοτομία έχουν αλλάξει το πρόσωπο του τουρισμού. Βλέπουμε ότι μικρές επιχειρήσεις σε αυτό τον κλάδο της ψυχαγωγίας και του τουρισμού μπορούν πραγματικά να διακριθούν. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να δώσει αρκετά επενδυτικά σχήματα που δεν αφορούν καθαρά το τουρισμό, αλλά που άπτονται των τροφίμων και της μηχανικής. Βλέπουμε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να αναπτύξει αυτές τις υπηρεσίες που είναι έντασης γνώσεων. Δηλαδή, έχουμε εφαρμογές πληροφορικής για τις τουριστικές επιχειρήσεις, επίσης αρκετές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα ποτά και τρόφιμα και βλέπουμε και αρκετές εξατομικευμένες κινητές υπηρεσίες. Αυτό μας προσφέρει πολλές υπηρεσίες και ευκαιρίες για τους νέους. Οπότε βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι πραγματικά μας εντυπωσιάζουν με το όραμά τους και τη δημιουργικότητά τους. Είναι πρόθεσή μας να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των νέων, οι οποίοι ουσιαστικά ξεκινούν μια δική τους δραστηριότητα. Θέλουμε να στρέψουμε την κοινωνία προς την επιχειρηματικότητα και θέλουμε τους νέους που έχουν τις δεξιότητες να αναλάβουν αυτό τον κίνδυνο, αν θέλετε, το ρίσκο. Οπότε θέλουμε να έχουμε ένα τρόπο ζωής που θα προσελκύσει τους νέους από άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο Τουρισμού θα ξεκινήσει ένα project το οποίο θα αποκαλείται Greece for Startup.
αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια που θέλει να προσελκύσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα και θέλει να στηρίξει για τις νεοφυείς επιχειρήσεις Ελλήνων. Θα είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στο διαδίκτυο web-based και αυτό θα διαφοροποιεί πραγματικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα είναι να διαπιστώσουν ποια είναι η καλύτερη χρηματοδότηση για αυτούς ή να βρουν τι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες τους. Οπότε αυτό το εγχείρημα θα τους επιτρέπει να δουν ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές και να τις συγκεράσουν. Ελπίζουμε ότι θα είναι ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Και ελπίζουμε η κυβέρνηση να επωφεληθεί πάρα πολύ από αυτό το εγχείρημα, διότι για πρώτη φορά θα έχουμε δυναμικά νιάτα τα οποία θα μπορέσουν να μιλήσουν δυνατά και να ακουστεί η φωνή τους. Βλέπουμε ότι θα μας βοηθήσουν στον κλάδο ψυχογείας και φιλοξενίας και θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τους πόρους μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την πεποίθηση ότι το μακροχρόνιο σχέδιο για τον τουρισμό πραγματικά θα αποδώσει για τους νέους. Νομίζω ότι είναι καιρός να έχουμε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, διότι η κοινωνία χρειάζεται τους νέους έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει. Και τώρα βρισκόμαστε εν μέσω μιας καλής τουριστικής σεζόν, θερινής σεζόν. Γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσω να δείξετε εμπιστοσύνη στους νέους και να πιστέψετε στη δυναμική της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Και νομίζω στους νέους θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ακουστούν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την έμπνευσή τους και επειδή κέραια μπορούν και αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα των ημερών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος για δύο ή τρεις ερωτήσεις για την κυρία Υπουργό. Any questions? Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, λοιπόν, έχετε το λόγο. Nobody? Κανείς? Ήταν όλα ξεκάθαρα από ό,τι φαίνεται. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Οπ. Η Λίντα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας πεις ποια είσαι. Αλλά δυστυχώς η κυρία είναι εκτός μικροφώνου. Δεν μπορούμε να ακούσουμε την ερώτηση για να τη μεταφράσουμε. Can you bring another microphone here, please? Thank you. No, thank you very much for the question. This is a part of... Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, είναι η απάντηση. Αυτό είναι κομμάτι της προσπάθειάς μας να ενισχύσουμε την προσφορά του τουρισμού. Η Ελλάδα ως τώρα ήταν καλοκαιρινός προορισμός, προέβαλε την θάλασσα, τον ήλιο και την αμμουδιά. Ευτυχώς η Ελλάδα έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από αυτά. Και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτό. Ένας από τους τομείς που έχουμε εντοπίσει ως τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί είναι ο ιατρικός τουρισμός. Και αυτό δεν το έχει βρει από μόνο το Υπουργείο Τουρισμού. Έχουν γίνει μελέτες, η μελέτη McKinsey για την ελληνική οικονομία, η οποία δείχνει ότι ακριβώς αυτός ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην ανάκαμψη. Πρόκειται δηλαδή για συνδυασμό ιατρικού, μιας ιατρικής περίθαλψης με διακοπές στην Ελλάδα, συνδυασμός. Αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διότι έχουμε φυσικά και τον εξοπλισμό και την υποδομή, την ιατρική, αλλά και τιμές ανταγωνιστικές, οπότε μπορεί κανείς να έρθει εδώ για μια θεραπεία, για περίθαλψη και να το συνδυάσει με διακοπές στη χώρα μας. I think there is a question in the back. If... Υπάρχει κάποια ερώτηση στο πίσω μέρος της αίθουσας. Keep the mic here so she can reply. Thank you.
My name is Neska Kvato Mihailova. Ονομάζομαι Neska Kvato Mihailova, γενικός γραμματέας του Europa Nostra, την φωνή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Πριν από το γεύμα ήμουνα στη συνεδρία για τον πολιτιστικό τουρισμό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να σας περάσω κάποια από τα μηνύματα που αναφέρθηκαν εκεί, εφόσον είναι εδώ η Υπουργός. Ένας από τους προβληματισμούς που ακούστηκαν κατά τη συνεδρίαση είναι ότι ο πολιτιστικός τουρισμός και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού σε αυτή τη χώρα αλλά και σε άλλα μέρη της Ευρώπης και πέραν αυτής είναι βεβαίως πολύ σημαντικός στόχος. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτιστική κληρονομιά που αποτελεί το βασικό στοιχείο για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού σε αυτές τις χώρες θα έπρεπε να διατηρηθεί με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτιστικός τουρισμός θα πρέπει να είναι βιώσιμος, να γίνεται υπεύθυνα και να είναι υψηλής ποιότητας. Διαφορετικά, οι πόροι που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού μπορούν να απειληθούν και να καταστραφούν. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το μεταφέρουμε στην Υπουργό και ελπίζω ο Υπουργός να στηρίξει την ανάπτυξη του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Let me just say that, θα ήθελα απλά να πω ότι και η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι δύο πυλώνες στους οποίους πρέπει να βασίζεται ο τουρισμός, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας. Εμείς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να προάγουμε τον πολιτιστικό τουρισμό. Και νομίζω ότι συμφωνώ με όλα τα άτομα που γνωρίζουν πώς η ελληνική πολιτεία με την πάροδο των ετών έχει προχωρήσει στην προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Νομίζω ότι οι επιστήμονες και οι αρχαιολόγοι είναι πολύ προστατευτικοί, υπερασπίζονται την πολιτιστική κληρονομιά, γιατί δεν είναι μόνο κομμάτι της δικής μας κληρονομιάς, είναι κομμάτι της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρα λοιπόν εμείς δεν προστατεύουμε, δεν διατηρούμε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους μόνο για μας. Θέλουμε να τους αναδείξουμε και τους προστατεύουμε, γιατί αποτελούν μέρος της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ερώτηση, παρακαλώ. Thank you. My name... Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Παύλος Γεωργιάδης και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Υπουργό. Πριν από 2-3 περίπου μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων ασχολήθηκε με την βιοτεχνία και τα αγροκτήματα. Ένα σχετικό νόμο που θα επέτρεπε σε μικρούς γεωργούς, σε μικρούς αγρότες που θέλουν να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους μέσω τουρισμού αλλά και μέσω της φιλοξενίας να ανοίξουν τα αγροκτήματά τους. Μιλάμε για πολυλειτουργικά αγροτήματα. Εμείς ασχολούμαι με την κοινωνία των πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη. Υπήρχε μια λάθος επικοινωνία και μιλάμε εδώ για την αδειοδότηση της τουρκιστικής εκμετάλλευσης αυτών των αγροκτημάτων. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Θα ήθελα να μάθω περισσότερο γιατί ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά. Η τουριστική εκμετάλλευση των αγροκτημάτων, μιλάμε δηλαδή εδώ για τον αγροτουρισμό, αποτελεί μέρος της ευθύνης του Υπουργείου Τουρισμού. Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο σήμερα θα συζητηθεί στη Βουλή για τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό, τον ίνο τουρισμό, δηλαδή τον τουρισμό που σχετίζεται με το κρασί, με τον ίνο. Για πρώτη φορά δημιουργούμε το νομικό πλαίσιο για την μορφή αυτή φιλοξενία στην Ελλάδα για τον αγροτουρισμό και τον ίνο τουρισμό. Μέχρι τώρα είχαμε χρησιμοποιήσει χρήματα από τα διαθροτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σκοπό αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτά που είχαμε κάνει ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είχε συμβάλει στην ανταγωνιστικότητά μας, γιατί υπήρχαν άλλοι ανταγωνιστές μας που το είχαν αναπτύξει πολύ καλύτερα το θέμα. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού παρουσιάζει ως ειδικές μορφές, θεματικές μορφές τουρισμού, τον ινοτουρισμό και τον αγροτουρισμό. Δεν είναι μόνο μία σήμανση. Έχει τώρα πλέον δημιουργηθεί και το σχετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αγροτικές περιοχές Ελλάδος. Αυτή η ευκαιρία είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για νέους δυναμικούς επιχειρηματίες και αγρότες να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να παραμείνουν στην Ήπεθρο
και να μπορέσουν ταυτόχρονα και οι επισκέπτες μας να επιλάβουν μια μοναδική εμπειρία της Ελλάδας, αλλά με τρόπο διαφορετικό αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κεφαλογιάννη. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με την απογευματινή μας ολομέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά.